Αγγλία-Δανία, ο μεγάλος ημιτελικός του Euro 2020. Το παιχνίδι που περιμένουν εκατομμύρια Άγγλοι εδώ και μερικές ημέρες. Το Sport 24 είναι στο Λονδίνο, είναι στην καρδιά του Euro 2020 και σε μεταφέρει όλο τον παλμό και τις εξελίξεις από τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του φετινού καλοκαιριού. Χορηγός αποστολής στο Λονδίνο σε όλη τη διάρκεια της οργάνωσης, ο Πάπα ΑΕ με το πάμε στοιχημα.gr. Το πάρτι στο Wembley έχει ήδη ξεκινήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Αγγλία-Δανία. 60.000 κόσμος θα βρεθεί στις εξέδρες του Wembley για να παρακολουθήσει το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. 8.000 θα είναι μόνο οι Δανείοι. Και όπως πολύ πιθανό να ακούτε, οι αρχές τους ήδη γεμίζουν όλο το Wembley. Περιμένουν εδώ και μέρες αυτό το παιχνίδι, αυτή την ιστορική αναμέτρηση, προκειμένου να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της 11ης Ιουλίου εκεί που περιμένει ήδη η Ιταλία. Το Sport 24 είναι στο Wembley από νωρίς και σας μεταφέρει όλες τις εικόνες, φυσικά και όλο τον παλμό από τη μεγάλη απόψινη αναμέτρηση. Επιστρέψει σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης μετά από 55 χρόνια. Οι Άγγλοι γιορτάζουν μια σπουδαία, μια ιστορική σημασία πρόκριση. Με το Harry Kane να είναι αυτός ο οποίος σκοράρει για το 2-1 και δίνει το ένα βήμα για τους πανηγυρισμούς στο Wembley Stadium. Η Δανία δεν άντεξε. Κατάφερε να προηγηθεί ωστόσο με το φάουλ του Ντάμσκαρντ. Στην συνέχεια όμως ήταν απίστευτος ο ρυθμός των Άγγλων που φτάνουν έτσι στον τελικό απέναντι στην Ιταλία το βράδυ της 11ης Ιουλίου εδώ στο Wembley. Μείνετε συντονισμένοι. Το Sport 24 είναι στο Λονδίνο και σας μεταφέρει καθημερινά όσα γίνονται από τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του φετινού καλοκαιριού και φυσικά από το βράδυ του τελικού ανάμεσα σε Αγγλία και Ιταλία. Come over, we'll go for a gyros together. My friend, come and see me and the boys, because it's coming home. Come on, England!